Ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση για την επαυτοφόρο σύλληψη 50χρονου γιατρού, ο οποίος εργάζεται σε δημόσια δομή της Ανατολικής Κρήτης ενώ αγόραζε ηρωίνη. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, που είχαν στήσει κλειό γύρω από τον 33χρονο Αλβανό έμπορο ναρκωτικών, διαπίστωσαν την ιδιότητά του όταν του συνέλαβαν στη διάρκεια συναλλαγής. Ο γιατρός, ο οποίος φαίνεται να είχε προμηθευτεί το τελευταίο διάστημα αρκετές φορές ναρκωτικά από τον Αλβανό, του παρέδωσε 150 ευρώ για να αγοράσει 5 γραμμάρια ηρωίνης πριν βρεθεί με χειροπέδες. Ακολούθησε έφοδο στο σπίτι του 33χρονου, όπου εντοπίστηκαν 750 γραμμάρια ηρωίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο γιατρός, ο οποίος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη, ισχυριζόμενος ότι αγόρασε τα ναρκωτικά για δική του χρήση, αφέθηκε ελεύθερος και η εκδίκαση της υπόθεσής του ορίστηκε για τις 16 Μαΐου. Ο 33χρονος Αλβανός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ενεπλάκη στη διακίνηση ναρκωτικών το τελευταίο διάστημα εξαιτίας οικονομικών αναγκών, διώκεται για κακούργημα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από που έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.